Ρε παιδιά, τι γίνεται. Έπασε θύμα ληστεία η Ζέντε Μακρυπούλια τώρα το κορίτσι. Και ακούσει ότι τη κλέψαν, αυτό το περίεργο. Και το θέμα είναι, είναι μια κλοπή ή είναι ένα μήνυμα. Γιατί αυτό εξετάζει και η ελληνική αστυνομία πλέον. Για πες μας. Έτσι είναι, το μάθαμε μέσα από τη Ζέντα Μακρυπούλια, ναι. Καθώς η ίδια το έβγαλε στη δημοσιότητα στο Instagram. Κυριακή, χθες λοιπόν, τις έκλεψαν, τι τις έκλεψαν, τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Τους καθρέφτες μου φαίνεται. Τους καθρέφτες. Απίστευτο πράγμα. Ναι. Ήδη ανέβασε βίντεο στο λογαριασμό της και τα λέει έτσι, χαριτολογώντας όσο μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία της βέβαια, για να μην ανησυχήσει και τον κόσμο και το κοινό της, αλλά φαινόταν ότι ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένη, μήπως υπάρχει και κάτι άλλο στο παρασκήνιο. Το θέμα εδώ πέρα είναι να ακούσουμε το βίντεο, να δούμε το βίντεο, αλλά το θέμα εδώ πέρα είναι, του βασικά τρομερή εντύπωση, κάποιοι να θέλουν να πάρουν τους καθρέφτες τώρα. Μπορώ να σας απαντήσω πάντως μια κουβέντα. Εδώ υπάρχουν λοιπόν υποψίες ότι κάποιοι ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα. Γι' αυτό ήταν και όλη η ελληνική αστυνομία. Πέρα από την πλάκα που έκανε η Ζέτα, λένε τι μου κλέψανε. Ναι. Υπάρχουν φόβοι μας είναι κάποιο μήνυμα. Κάποιο μήνυμα από κάποιος. Πάμε παρακαλώ πολύ το βιντεάκι της. Αυτό που μου συνέβη, μα να μου κλέψουν τους καθρέφτες του αυτοκινήτου, γιατί... Το ρωτάει και η ίδια, δεν είναι... Ξαναλέμε, δεν έχει ξανασυμβεί τον αυτόν πράγμα. Θα σου κλέψουν τους καθρέφτες, να σου βγάλουν τους καθρέφτες και τους δύο. Υπάρχει φόβος ότι ίσως κάποιος να φαίνει να... Να περάσει, να δώσει ένα μήνυμα στην κυρία Μακρυπούλια. Και αυτό λέω και εξωματικής αστυνομίας. Και γεγονός είναι ότι οι δράστες γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο είναι η Ζέντας Μακρυπούλια, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έκαναν ένα τυφλό χτύπημα. Γνώριζαν ότι ήταν το αυτοκίνητο της γνωστής παρουσιάστρας, ηθοποιού, όπως θέλετε πείτε. Δεν θα μπορούσαν να το γρατζουνίσουν, να κάνουν κάποια ζημιά, ώστε να φανεί ότι υπάρχει κάτι να το ειδοποιήσουν. Το να πάρουν, δηλαδή, εμένα μου πήραν ένα πλαστικό από το μασπιέ της μηχανής που έχει αξία 5 ευρώ. Α, δεν είναι προειδοποίηση. Αυτό θέλω να το πήρανε προφανώς. Αυτό έχει λίγο παραπάνω αξία. Εδώ είναι διαφορετικό. Αυτό σίγουρα έχει. Εδώ μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, κύριε Μακρύ. Εδώ μιλάμε το τι ελέγχει η ελληνική αστυνομία και ελέγχουμε να δούμε το τι γίνεται ακριβώς. Εγώ θέλω και παρακαλώ πολύ. Αν τις γρατσουνούσε το αυτοκίνητο θα ήταν μια προειδοποίηση. Αυτό τέλος πάντων θα δείξει. Εμείς ευχόμαστε να ήταν μια απλή ληστεία. Ναι. Μια ληστεία ή μια κλοπή. Κλοπή. Τη ληστεία είναι άλλο πράγμα. Κλοπή. Το διορθώσουμε κιόλας, κύριε. Παρακαλώ. Ληστεία δεν είναι. Κλοπή είναι. Είναι κλοπή. Τι απίστευτο, τις έκλεψαν. Πώς θα το πούμε. Αυτό χρειαζόταν. Λέει είναι κλοπή, παιδιά, έχει διαφορά. Βέβαια, η ληστεία είναι. Για να τα χρησιμοποιήσει. Έχει βία. Κάποιο για να είμαστε και σωστοί. Τι μα κλοπή. Σε αυτά τα οποία λέμε. Θέλουμε να έχει αίσιο τέλος και να τελειώσουν όλα. Δεν είναι απλά τα δυο καθρεφτάκια. Κοστίζουν παραπάνω από 5 ευρώ. Είναι λίγο παράξενο. Οπότε καλά κάνει η αστυνομία και δεν είναι απλό στρέφει τις έρευνες προς κάπου αλλού. Γιατί είναι κάτι ότι πάρε τα μέτρα σου, μας έχεις κάνει αυτό κλπ. Θα μπορεί να τη πάγανε τον καθρέφτη. Αλλά για το να το πάρεις, να πάρεις και τους δυο καθρέφτες να αφήσεις. Με τέτοιο χειρουργικό τρόπο κιόλας. Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με την αστυνομία, ίσως είναι κάποιο. Κάποιο μήνυμα που θέλει να στέλνει. Να εξετάσει όλε τι παραμέτρου, σωστό. Είναι συμπαθέστατο πρόσωπο γι' αυτό. Παρακαλώ. Πάμε τώρα. Πάμε να δώσουμε λίγο. Γιατί ο κόσμο πονάει. Ο κόσμο πονάει.